χαρακτήρες του και το βάθος στο οποίο πηγαίνει, εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Και εγώ νιώθω πολύ τυχαίρη που κάνω την Ήφη. Και εγώ χαίρομαι γιατί βλέπουμε δεύτερο τρέιλερ στη σειρά, καλό. Α, και χαίρομαι. Το είχαμε πει, θυμάσαι, πριν από χρόνια ότι θα έπρεπε να το φτιάξουν αυτό οι σκηνοθέτες και να μην δείχνουν σκηνές θεατρικές άχαρες, τραβηγμένες λίγο από μακριά και να μην ακούγονται σωστά. Και αυτές είναι εικόνες που δίνουν και κάτι παραπάνω από τη θεατρικότητα. Ναι. Δηλαδή δείχνουν πρόσωπα, δείχνουν μια κατάσταση και δείχνουν και την πρόθεση του σκηνοθέτη. Νομίζω θέλει πολύ ιδιαίτερο μάτι για να κάνεις ένα τρέιλερ. Ναι, βέβαια. Θέλει να ξέρεις την παράσταση. Δεν μπορεί να έρθεις έτσι μια μέρα και να πεις τι κάνω τρέιλερ. Και είναι καλά αποσπάσματα αυτά που βλέπουμε. Είναι φροντισμένα. Ναι, και το θέμα είναι ο έρωτας. Και στη συγκεκριμένη παράσταση. Εσύ είσαι ένα κορίτσι που ερωτεύεται όπως τα κορίτσια του σήμερα ή είσαι πιο ρομαντική? Νομίζω ότι τα κορίτσια του σήμερα είναι πολύ ρομαντικά. Στην ψυχή. Για πες μας για τη δικιά σου γενιά. Νομίζω ότι όταν πραγματικά ερωτεύεσαι, πραγματικά, όχι φλέρτ, ας πούμε, αλλά επί της ουσίας το παθαίνεις αυτό που λέμε, έπαθα έρωτα, τότε εντάξει, είναι πολύ ρομαντικό πράγμα, γιατί σε κάνει να ξεπερνάς τον εαυτό σου και ό,τι σε κάνει να ξεπερνάς τον εαυτό σου είναι ρομαντικό. Όχι. Δεν ξέρω, γιατί με κοιτάει διερευνητικά. Καταρχήν, όχι καθόλου. Καταρχήν είναι θαραλέο. Αυτό. Επίσης, έχεις δηλώσει ότι έχεις φοβάσαι τους φόβους. Φοβάσαι τον φόβο. Πολύ. Και προφανώς τους δικούς σου θες να τους ξεπεράσεις. Βέβαια. Άρα ο έρωτας είναι και μια πάρα πολύ καλή. Εννοείται. Κινητή ερωτήση. Έχει πολλές συνεντεύξεις της ή γνωρίζεστε? Μία και καλή στη Λάιφο. Α, σήμερα. Δεν το είδα εγώ. Δεν το είδα. Τα νέα διαδίδονται. Δεν το είδα. Βεβαίως. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Διά του ρομαντισμού να ξεπερνάς. Ναι. Ξέρεις, τα εμπόδια, εντάξει, τα για μένα το πιο ωραίο πράγμα είναι το μοίρασμα. Άμα δεν υπάρχει το μοίρασμα, και όχι μόνο στην ερωτική σχέση, και στη φιλική και στην επαγγελματική. Δηλαδή, ας πούμε, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αν πάνω στη σκηνή δεν μοιράζεσαι επί της ουσίας πράγματα και με το συμπαίκτσο αλλά και με το κοινό, τότε βαριέμαι εγώ. Θέλεις να έχεις την ίδια άποψη για το πώς.